Οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν όταν άκουσαν τον κατηγορούμενο να τους περιγράφει ακριβώς πώς έκανε το έγκλημα. Η μάνα του του έκανε κακό. Του έκανε κάτι περίεργα πράγματα και είχε συνέχεια πονοκεφάλους. Συνέχιζε να μιλάει και δεν άντεχε να ακούει ούτε τη φωνή της. Από την ημέρα που τη σκότωσε είναι πολύ καλύτερα. Θα την άφηνε κλειδωμένη στο υπνοδωμάτιο. Τι σημασία έχει που ήταν, σημασία έχει ότι έπεψε να τον ενοχλεί. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι υπό μια πολύ μεγάλη ψυχική διαταραχή. Δεν αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει και τι λέει. Και δυστυχώς με την πράξη του κορυφώνοντας την κατάσταση έφτασε στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου που τον αγαπούσε και που τον αγαπούσε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη ζωή. Οι συνήγοροι του νεαρού ζήτησαν από την ανακρίτρια να διενεργήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Η μητέρα του τον προστάτευε και πολύ λίγα άτομα από το στενό περιβάλλον γνώριζαν ότι πάσχει ψυχικά. Κυρίως κινούνται προς την κατεύθυνση να δούμε ποια ήταν η πνευματική, η ψυχική του κατάσταση κατά τη στιγμή της τέλεσης του αδικήματος, πριν από αυτό και βέβαια σήμερα που παρουσιάζει μια εικόνα μιας προσωπικότητας η οποία δεν μπορεί καν να διαχειριστεί το συμβάν αυτό. Είχε και φίλους, είχε και οικογένεια, είχε και συγγενείς. Είχε σπουδάσει, είχε πάει στρατό. Ένας άνθρωπος όταν βρισκόταν έγκαιρα να του πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις μια θεραπευτική αγωγή, δεν φτάναμε στα συγκεκριμένα σημεία σήμερα. Ο 38χρονος με 38 μαχαιριές σκότωσε τη μητέρα του, κλείδωσε το δωμάτιο και συνέχισε κανονικά τη ζωή του μέχρι τη στιγμή που η δυσοσμία οδήγησε τους αστυνομικούς στην πόρτα του.